Σοβαρές ζημιές σε ακτινίδια προκάλεσε η χαλαζόπτωση της Τρίτης που έπληξε και την Άρτα και ειδικά τα χωριά του Κάμπου. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για τεράστιες καταστροφές τόσο στην καρπόδεση όσο και στο φυτικό κεφάλαιο που οι επιπτώσεις θα φανούν και τις επόμενες χρονιές. Στον Άγιο Σπυρίδωνα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν οι αγρότες, τονίζουν ότι πρέπει να γίνει άμεση εκτίμηση της έκτασης των ζημιών στις καλλιέργειες από τον ΕΛΓΑ με επιτόπια αυτοψία γεωπόνων, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημιώσεων. Ήδη από την Τετάρτη κάναμε αιτήσεις στους ανταποκριτές του ΟΓΑ, τονίζει ο κ. Μπάσιος, και έγινε και αναγγελία ζημιών. Επιμένουμε, προσθέτει, ότι οι καταστροφές δεν αφορούν τη φετινή παραγωγή, αλλά θα πληγεί σημαντικά και η συγκομιδή της επόμενης χρονιάς. Κύριε Μπάσιο, η προχθεσινή, η χαλαζόπτωση της Τρίτης δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και σε ακτινιδοπαραγωγές. Στον Άγιο Σπυρίδωνα είναι εκτεταμένες οι ζημιές? Είναι εκτεταμένες οι ζημιές. Καταρχάς να πω ένα ευχαριστώ που βρεθήκατε σήμερα εδώ να αναδείξουμε το πρόβλημα, διότι δεν είναι μόνο σε προσωπική βάση στο δικό μου κτήμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλα κτήματα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Πρέπει να σας πω, το ευχάριστο είναι ότι εχθές το πρωί έγινε αναγγελία και αμέσως δόθηκε και ήδη οι πληγέντες, οι περισσότεροι πληγέντες, από ό,τι ξέρω, ότι έχουν κάνει και δηλώσεις στο ΕΛΓΑ. Και θέλω να πιστεύω ότι οι εκτιμητές θα είναι πολύ σύντομα, διότι είναι πολύ ευαίσθητος ο καρπός, είναι στη δημιουργία του για να μπορεί. Εγώ έχω μια καταστροφή 100% όπως το βλέπετε. Δεν ξέρω το βαθμό και το μέγεθος που και τα άλλα τα κτήματα. Αυτοί που πρέπει να έρθουν να είναι εκτιμητές γρήγορα στα κτήματά μας να εκτιμήσουν, γιατί ο κόσμος ζει από αυτά. Είναι πάνω στην καρπόδεση τώρα το ακτινίδιο? Έχει δημιουργηθεί ο καρπός. Δείξαμε στο πλάνο που βλέπαμε γρηγορότερα, είναι ακριβώς, έχει δέσει ο καρπός. Είναι μικρό στοιχείο. Και επειδή έχουν πέσει. Τώρα υπάρχει καρπόπτωση. Καρπόπτωση κάτω, ναι, και είναι μικρό. Αν σε περίπτωση αυτό σε τρεις μέρες, εξαφανίζεται, χάνεται, αϊλώνεται. Δεν έχει μέγεθος για να μπορέσει να μείνει. Δεν έχει δημιουργηθεί τόσο καλά ο καρπός που να μπορέσει να έχει αντοχές. Γι' αυτό πρέπει να έρθει άμεσα, τα κλιμάκια να είναι άμεσα, για να μπορέσουν να εκτιμήσουν τις ζημίες. Το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιά? Πιο σοβαρό ζήτημα είναι αυτή την ερώτηση που κάνετε, είναι το φυτικό κεφάλαιο. Εγώ πρέπει να σας πληροφορήσω ότι το απόγευμα θα πρέπει υποχρεωτικά να ρεντήσω για να προστατεύσω από τα τραύματα τα δέντρα μου για να μπορέσουν τα επόμενα. Γιατί γνωρίζουμε από άλλες περιοχές που είχαν πληγεί άλλα χρόνια, το πρόβλημα δεν ήταν η χρονιά που χάσανε, είναι η ακαρπία, αλλά το ζητούμενο είναι τα άλλα τα χρόνια που δεν μπορούσαν να φέρουν τα δέντρα τους σε μια. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και εμάς, αλλά πρέπει να βρεθούμε δίπλα στα φυτά. Έχει πάρα πολλά ακτινίδια η περιοχή εδώ του Αγίου Σπυρίδωνα, δηλαδή αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών. Η περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα είναι μια από τις δυναμικές περιοχές σε ακτινίδια. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη. Και γίνεται και όλα τα νέα παιδιά που έχουν πραγματικά τη δυνατότητα έχουν γυρίσει στην καλλιέργεια του ακτινιδίου. Αν έχετε κάποια εικόνα, χθες ήταν αρκετοί εκείνοι οι οποίοι υπέβαλαν δηλώσεις για τον ΕΛΓΑ. Την ώρα που βρέθηκα εγώ στο υποκατάστημα εκεί του ΕΛΓΑ, που ήταν το πρώην Δημαρχείο της Φιλοθέης, πρέπει να σας πω, ήμασταν 5-6-10 παραγωγοί, ότι ήμαν υποχρεωμένος ούτε να μετρήσουν. Έχουν κάνει 5-10 άτομα εκείνη την ώρα. Τώρα πόσοι έχουν κάνει δεν μπορώ να το ξέρω. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι σας που είναι στο πρόβλημα των αγροτών και έχω να πω το εξής, ότι το πρόβλημα δεν είναι τη φετινή χρονιά μόνο.
γιατί χτύπησε τα βλαστάρια όλα αυτά και αυτό θα αναδειχθεί και του χρόνου και του παραχρόνου. Άρα η ζημιά δεν είναι τωρινή μόνο, είναι και για τις άλλες χρονιές. Μιλάμε για ακαρπία δηλαδή την επόμενη χρονιά ότι μπορεί να έχουμε, κύριε Σιδάρχο. Ακαρπία. Σίγουρα μεγάλη ακαρπία θα έχουμε και το θέμα δεν είναι αυτό. Τραυμάτισε το δέντρο και το δέντρο αφού έχει πληγές δύσκολα θα αρχίσει να τα αναπληρώσει. Συν τα έξοδα για να φτιάξουμε το δέντρο, συν όλα τα άλλα, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί που έχουν πρόβλημα εδώ στην περιοχή μας. Γιατί το κύμα αυτό μας έπιασε πολλούς σε αυτή την περιοχή και έκανε μεγάλη ζημιά. 100%, 80%, αλλά σε αυτό το μεγάλο το ποσοστό. Δεν ήταν το χαλάζι των 5 λεπτών, ήταν το χαλάζι των 20 λεπτών με μισή ωρίτσας και ήταν δυνατό και χοντρό. Εκεί ήταν η μεγάλη ζημιά. Εάν πάτε και δείτε τα φύλλα, όλα τα φύλλα και τον καρπό, άλλοι είναι ο καρπός κάτω. Άλλα φύλλα είναι τρύπια, μιλάμε για σουρωτήρι. Δηλαδή, ένα γυμνό μάτι που δεν ξέρει από αγροτικά θα το δει και θα πει: αυτό είναι πρόβλημα. Εμείς τι ζητάμε? Εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να έρθει ο ΕΛΓΑ να κάνει την εκτίμηση τώρα. Τώρα γιατί? Τώρα φαίνεται κανονικά και η εκτίμηση. Φαίνονται τα. Η ζημιά, ναι, το μέγεθος της ζημιάς. Μετά από ένα μήνα, βέβαια θα φανεί πάλι το μέγεθος, αλλά θα είναι σε λιγότερη κλίμακα. Θα φανεί στην ποσότητα μετά και στην ακαρπία που θα υπάρξει. Αυτό θα φανεί στο τέλος. Ναι. Στην ακαρπία και στην ποσότητα. Ναι. Που θα έχουμε πάλι εμείς πρόβλημα. Και γι' αυτό θέλουμε μέσω του καναλιού σας, πρώτον που σας είπα να σας ευχαριστήσουμε, αλλά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να έρθουν. Ο ΕΛΓΑ να έρθει να κάνει τις εκτιμήσεις όσο πιο γίνεται πιο νωρίς για να μας δει τις ζημίες έχουμε, να μας εκτιμήσει. Εμείς δεν θέλουμε να μας βάλει παραπάνω, ό,τι έχουμε να μας εκτιμήσει τις ζημίες έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και υπέρ ευχαριστώ και πιστεύω ότι με τη βοήθειά σας να κάνετε κάτι και για εμάς τους αγρότες που παλεύουμε για το μεροκάματο.